Κυρίες και κύριοι, 74 χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών, βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα οι οφειλές της Γερμανίας σε αποζημιώσεις και επανορθώσεις και για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο ληστεία που επιβλήθηκε στην κατεχόμενη Ελλάδα και για τις τεράστιες καταστροφές στις υποδομές που προκάλεσαν τα γερμανικά κατοχικά στρατεύματα που αναγνωρίστηκαν από τη διάσκεψη των συμμάχων στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 1945, Γενάρη 1946, και για τις αποζημιώσεις των θυμάτων των φρικιαστικών ναζιστικών εγκλημάτων, των ομήρων στα ναζιστικά στρατόπεδα και στα εργοστάσια των γερμανικών μονοπωλίων, και για την επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών ανεκτίμητης αξίας και των θησαυρών πολιτιστικής κληρονομιάς που λεηλατήθηκαν από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις. Όλες οι γερμανικές κυβερνήσεις αρνούνται να πληρώσουν αυτά τα χρέη δισεκατομμυρίων ευρώ, χρήματα που ανήκουν στον ελληνικό λαό, προβάλλοντας ψευδώς την άποψη ότι η Γερμανία εκπλήρωσε αυτή την υποχρέωση που έχει προς την Ελλάδα. Όμως, την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι είναι τεράστια και η ευθύνη όλων των ως τώρα ελληνικών κυβερνήσεων και των προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ουσιαστικά δεν έθεσαν ποτέ ζήτημα πραγματικής διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων. Δεν προχώρησαν ποτέ σε όλες τις αναγκαίες, τις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση του δίκαιου αιτήματος του ελληνικού λαού, που πλήρωσε όλη αυτή τη ναζιστική θηριωδία με βασανιστήρια, με στρατόπεδα συγκέντρωσης, δολοφονίες, εκτελέσεις, ολοκαυτώματα, με τεράστιες υλικές καταστροφές σε κρατικές υποδομές στη λαϊκή περιουσία. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πρόβαλαν διάφορες αστήρικτες δικαιολογίες και προσχήματα, όπως ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να τεθεί το ζήτημα, το ίδιο ακριβώς επιχείρημα περί δίθεν ακαταλληλότητας της στιγμής πρόβαλε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα η δική του ευθύνη, η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακόμη μεγαλύτερη. Γιατί όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση, κατηγορούσε τις άλλες κυβερνήσεις ότι δεν διεκδικούν τις γερμανικές επανορθώσεις. Μοίραζε υποσχέσεις, κάνοντας εξαγγελίες ότι αν γίνει κυβέρνηση, αμέσως αυτός θα διεκδικήσει όλες τις γερμανικές οφειλές. Ήταν, βλέπετε, οι συνήθεις κάλπικες ανέξοδες υποσχέσεις προκειμένου να υφαρπάξει τις ψήφους του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα των αγωνιστών της εαμικής εθνικής αντίστασης και των οικογενειών τους. Καπηλευόμενος τους απελευθερωτικούς και ταξικούς αγώνες και την ιστορία τους, αυτοπροβάλλεται ως δήθεν συνεχιστής τους, πασχίζοντας έτσι να δώσει αγωνιστικό άλοθη στην άθλια πολιτική του που τσακίζει τη ζωή και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού και της νεολαίας, που τους εμπλέκει ολοένα και πιο βαθιά σε επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια, που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε απέραντη αμερικανοατοϊκή βάση, ξεπλένοντας τους δολοφόνους των λαών. Η κυβέρνηση δεν τόλμησε να θέσει ζήτημα διεκδίκησης, γιατί είναι πιστός θειασότης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτίζεται με τις επιλογές και τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, που δεν θέλει να διαταραχτούν οι σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και ιδιαίτερα με τη Γερμανία. Είναι και αυτός ένας επιπλέον λόγος που παίρνει τα εύσημα από την καγκελάριο της Γερμανίας, την κυρία Μέρκελ. Το βασικό επιχείρημα που επικαλείται η κυβέρνηση, ότι δήθεν χρειαζόταν να προηγηθεί η τεκμηρίωση για να εγείρει η κυβέρνηση το θέμα των επανορθώσεων, οφείλουμε να πούμε ότι είναι έολο
και προβάλλεται και εκ του πονηρού. Από τη δεκαετία του 90 ακόμη, αλλά και του 2000 και σε συνέχεια, υπήρχαν ατράνταχτα στοιχεία που τεκμηρίωναν και τις αναγκαίες επανορθώσεις και το ύψος τους. Υπάρχουν και υπήρχαν οι εκθέσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Να, γιατί πάντα λέγαμε και σήμερα λέμε ότι η διεκδίκηση των επανορθώσεων από τη Γερμανία είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης και μόνον. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μπορεί βέβαια να καφιέται ότι έστησε μια διακομματική επιτροπή για τις γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις που διαμόρφωσε το 2016 μια έκθεση για αυτές τις οφειλές, αλλά 3 χρόνια τώρα δεν έφερε στην Ολομέλεια της Βουλής την έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και τη θυμήθηκε όλος τυχαίως πάλι την προεκλογική περίοδο, 40 ακριβώς μέρες πριν τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου, με προφανή σκοπό να ενισχύσει όλη αυτή την τυχοδιοκτική συμμαχία σκορποχωρίων που στείνει και την ονομάζει προοδευτική συμμαχία, δήθεν κατά της ακροδεξιάς και του φασισμού. Μια συμμαχία που περιλαμβάνει διάφορα απομεινάρια από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, διάφορους επίσης γυρολόγους της πολιτικής, στελέχη και πρώην υπουργούς που διέπρεψαν στο αντιλαϊκό έργο, μέχρι φίλους του Αμβρόσιου, κατά ομολογία του ημνητή του φασισμού και της Χρυσής Αυγής, όπως είδαμε πρόσφατα. Θα το ξαναπούμε για μια ακόμη φορά. Όταν εφαρμόζεις μια αντιλαϊκή πολιτική, στο όνομα μάλιστα της προόδου της αριστεράς και του αντιφασισμού, τότε δεν είσαι πραγματικός πολέμιος του φασισμού. Και μάλιστα αρκετές φορές, μάλλον τις περισσότερες φορές, να καταντάς χορηγός και τροφοδότης του. Και αυτό δεν είναι εκτίμηση του ΚΚΕ. Είναι διαχρονικό δίδαγμα της ιστορίας που έχει επιβεβαιωθεί πάρα πολλές φορές με πολύ τραγικό τρόπο. Ωστόσο, και η συγκεκριμένη έκθεση που συζητάμε ουσιαστικά στέλνει ξανά τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων στις ελληνικές καλένδες. Γιατί ουσιαστικά μιλάει για μια πρωτοβουλία που θα πάρει η Βουλή για την εκπόνηση και υλοποίηση ενός σχεδίου εθνικής στρατηγικής στα θέματα των γερμανικών οφειλών. Και αφού οριοθετήσει, όπως λέει, και χαράξει τις γενικές και επιμέρους κατευθύνσεις και στόχους, πρέπει να ανοίξει εθνικό διάλογο μετά. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δηλαδή, 10 μέρες κοσκινίζει, λέει ο λαός μας και πολύ σωστά και έχει απόλυτο δίκιο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο επίσης για σύσταση επιστημονικής επιτροπής από διεθνολόγους, πανεπιστημιακούς, οικονομολόγους, νομικούς, Έλληνες και ξένους, για να συντάξουν πόρισμα με βάση την απόφαση της Χάγης του 12 και την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας του 14. Όσο για τις αποζημιώσεις προς τα θύματα και τους συγγενείς τους, οι οφειλές και οι αποζημιώσεις από τη Γερμανία προς αυτούς θεωρούνται ιδιωτικές απαιτήσεις και δεν συμψηφίζονται με άλλες απαιτήσεις της Ελλάδας κατά της Γερμανίας. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι σε περίπτωση διακρατικών διαπραγματεύσεων Ελλάδας-Γερμανίας πρέπει να υπάρξει φροντίδα και έλεγχος, ώστε σε περίπτωση διεκδίκησης να μην παρακαμφθούν οι απαιτήσεις χρηματικής αποζημίωσης των θυμάτων και των οικογενειών τους. Βέβαια, για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν έχουν αποφασιστεί ακόμη ούτε καν οι διακρατικές διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Γερμανίας για τις επανορθώσεις. Η κυβέρνηση ουσιαστικά κάνει πλάτες στην άρνηση της Γερμανίας να πληρώσει τις οφειλές, η οποία Γερμανία θεωρεί ότι το θέμα και νομικά έχει λήξει και επιδιώκει να αμβλύνει έως και να καταστήσει ανενεργή κάθε πρωτοβουλία και δράση διεκδίκησης των επανορθώσεων. Είτε αυτές αφορούν το κατοχικό δάνειο και τις καταστροφές στην Ελλάδα, είτε τις οικογένειες που ξεκληρίστηκαν στα ολοκαυτώματα, στις μαρτυρικές πόλεις και τα χωριά μας.
Και η κυβέρνηση συμπράττει έτσι στον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία προσπαθεί να αντιπαρέλθει την υποχρέωση να πληρώσει τις οφειλές της για τις καταστροφές και τα εγκλήματά της στην Ελλάδα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δίνοντας κάποια ψίχουλα κοροϊδία μέσω του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το μέλλον. Αυτό το ταμείο είναι δημιούργημα του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, όπως όλοι γνωρίζουμε, με σκοπό τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων σε μαρτυρικές πόλεις και χωριά. Λένε μάλιστα ότι Γερμανία-Ελλάδα πρέπει να επεξεργαστούν μαζί την κοινή τους ιστορία των τελευταίων 200 ετών, με σκοπό μια κοινή ελληνογερμανική ιστορική μνήμη και συνείδηση για τα εγκλήματα πολέμου των Ναζί που διαπράχθηκαν στην Ελλάδα. Και σχεδιάζουν διάφορα επιστημονικά συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα για αυτό το σκοπό. Στην ίδια ρότα, το γερμανικό κράτος προχώρησε και στη δημιουργία ελληνογερμανικού ιδρύματος νεολαίας, που χρηματοδοτείται με ισόποση συμμετοχή των δύο χωρών. Για να δούμε μερικές ενδεικτικές δράσεις του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το μέλλον, που δείχνουν και τους σκοπούς και των ενεργειών του. Πρώτη, θεματικό ταξίδι για νέους και εκπροσώπους νεολαίας από μαρτυρικούς δήμους, κόστους 46.000 ευρώ. Θεματικό ταξίδι για παράγοντες από τον πολιτιστικό χώρο, κόστους 33.000 και κάτι ευρώ. Συναυλίες με τραγούδια για το κομμένο Άρτας, κόστους 33.000 ευρώ. Εξυγχρονισμός χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων, κόστους 31.000 ευρώ. Από Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ, έκθεση για την ιστορική πολιτική εκτίμηση της αντίστασης κατά της ελληνικής στρατιωτικής δικτατορίας 67-74, ύψους 100.000 ευρώ. Με αυτές τις δράσεις όμως δεν επιχειρείται μόνο να θαυτεί η πραγματική διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Επιχειρείται και κάτι ακόμη. Το ξαναγράψιμο της ιστορίας στα μέτρα του ιμπεριαλισμού, αναθεωρώντας, διαστρεβλώνοντας την ιστορία για να υπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά της Γερμανίας. Εκτός από το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον, εμφανίστηκε προσφάτως και ένα σωματείο Γερμανών, το οποίο δρά για να γλιτώσει το γερμανικό κράτος από τις πολεμικές επανορθώσεις αποζημιώσεις. Αυτό αποκαλείται μάλιστα «Σεβασμός για την Ελλάδα». Όπως λένε οι ίδιοι, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στο χώρο της υποστήριξης προσφύγων, της κλιματικής προστασίας και των ομάδων αυτοβοηθείας. Πρόκειται για βουλευτές του S5, της Die Linke, των Πρασίνων της Γερμανίας, διαφόρων καθηγητών, καλλιτεχνών και διανομμένων. Όλοι τους φίλοι ομοειδεάτες του ΣΥΡΙΖΑ, σοσιαλδημοκράτες και αριστερούλιδες, δήθεν ή μπορεί και ναι, θειασότες των αντιλαϊκών μνημονίων, του γνωστού ευρωατλαντισμού, των επεμβάσεων και της χειραγώγησης των λαών, οι οποίοι χέρι-χέρι με τους νεοφιλελεύθερους και τους ακροδεξιούς ματώνουν τους λαούς της Ευρώπης με ένα από τα μεγαλύτερα θύματα, τον ελληνικό λαό, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, για να μην πάμε και πιο πριν. Και μάλιστα όλοι αυτοί κάνουν και ένα κάλεσμα με τίτλο «Γερμανική ευθύνη για τον πόλεμο και υποχρεώσεις έναντι της Ελλάδος». Θα περίμενε καθένας, με βάση όσα λένε οι ίδιοι, για υποχρεώσεις της Γερμανίας από τον πόλεμο, τουλάχιστον τη στήριξή τους στις διεκδικήσεις των επανορθώσεων αποζημιώσεων πολλών δισεκατομμύριων ευρώ. Γιατί η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής στο πόρισμά της υπολογίζει 309,5 δισεκατομμύρια για την ναζιστική κατοχή και το φτάνει μέχρι σχεδόν 400 δισεκατομμύρια με τα χρέη για τις αποζημιώσεις των ξεχωριστών κατά περίπτωση θυμάτων. Αλλά όλοι αυτοί έχουν βαλθεί μόνο να ξελασπώσουν το γερμανικό κράτος από τις τεράστιες υποχρεώσεις του και τις οφειλές του απέναντι στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε όχι σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλα τα περιμένουμε πλέον από σας.
Για αυτή λοιπόν την περιβόητη γερμανική ευθύνη για τον πόλεμο και υποχρεώσεις έναντι της Ελλάδος που λένε οι φιλέλληνες αυτοί οι Γερμανοί, μας εξηγούν επιπλέον και προτείνουν για επανορθώσεις και αποζημιώσεις να αποδοθεί μόλις το 3% από ό,τι προβλέπει το ίδιο το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής που φέρνεται σήμερα για έγκριση. Και αυτά, όπως λένε, για τη δημιουργία ταμείου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Υπαίθρου, για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, για τα λίτρα που καταβλήθηκαν για την απαλλαγή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τα καταναγκαστικά έργα. Τόσο χουβαρντάδες είναι. Και αυτό αφορά και εσάς που γελάτε, κάποιους εδώ μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, το ΚΚΕ, ο αιμοδότης, ο καθοδηγητής, ο νους και η ψυχή των αγώνων του λαού και της νεολαίας μας, στη ναζιστική κατοχή, που μέσα από ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, αγωνίστηκε νικηφόρα ενάντια στις φασιστικές ορδές, ανέδειξε διαχρονικά και συνεχίζει να αναδεικνύει πολύμορφα το ζήτημα της διεκδίκησης των πολεμικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων από τη Γερμανία, με αλλεπάλληλες πολύμορφες παρεμβάσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο, με επιστολές στους Προέδρους και τους Καγκελαρίους της Γερμανίας, με κοινή επιστολή της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης προς τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών της, προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις πρεσβείες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, με κοινή αναφορά με την ΠΑΕΑ, Δημοκρατικό Στρατός Ελλάδας, στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να τα στηρίξει. Το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποδεδειγμένα στρέφονται κατά των λαϊκών συμφερόντων, κινήθηκαν κατά των δίκαιων διεκδικήσεων του λαού μας από τη Γερμανία για τις πολεμικές επανορθώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούγκερ, απάντησε στην επιστολή της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ στην Κομισιόν ότι το ζήτημα της διεκδίκησης των πολεμικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων από τη Γερμανία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο απάντησε και η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, του Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλδημοκρατών, των Φιλελευθέρων, στις οποίες συμμετέχουν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, στους Σοσιαλδημοκράτες μάλιστα τελευταία έγινε συνδετημόνας και ο κύριος Τσίπρας, τάχθηκαν ενάντια στις δίκαιες διεκδικήσεις του λαού μας για τις πολεμικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις από τις πολεμικές καταστροφές και τα εγκλήματα των Ναζί των κατοχικών δυνάμεων. Όλα αυτά αποδεικνύουν και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι δυνατόν να πολεμηθεί αποτελεσματικά ο φασισμός με τη σημαία και τις δίθεν αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπερασπίζεστε όλοι σας εδώ μέσα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που πρωτοστάτησε στο ξαναγράψιμο της ιστορίας, καταργώντας την 9η του Μάη ως μέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει κάνει τον αντικομουνισμό και τη θεωρία των δύο άκρων επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει πλάτες σε αντιδραστικές κυβερνήσεις, σε μια σειρά χώρες, για να ποινικοποιούν κομμουνιστικά κόμματα, τα κομμουνιστικά σύμβολα και την ιδεολογία των κομμουνιστών, την ίδια στιγμή που στείνουν και αγάλματα για τη δράση των ΕΣΕΣ στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζει απευθείας εγκληματικές ναζιστικές ομάδες τύπου Χρυσής Αυγής για να προωθήσει τα γεωπολιτικά της συμφέροντα, όπως έκανε και στην Ουκρανία, όπως έκανε στις Βαλτικές χώρες από κοινού με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά πάρα πολλά άλλα ακόμα που δεν έγιναν τώρα,
σε συνθήκες ανόδου της ακροδεξιάς, αλλά γίνονται δυστυχώς εδώ και δεκαετίες. Αποδεικνύοντας πόσο ψεύτικο, πόσο παραπλανητικό είναι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεστράτησε και μπορεί μάλιστα και να διορθωθεί. Αποδεικνύοντας ακόμη γιατί οι θειασότητες της Ιμπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να είναι πραγματικοί αντίπαλοι της μήτρας, της ακροδεξιάς και του φασισμού. Μπροστά στις εκλογές, ο λαός μας μπορεί βεβαίως να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα για τον αντιδραστικό, αντιλαϊκό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με κάθε τρόπο προσπαθούν και πασχίζουν να εξοραίσουν τόσο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όσο και τα άλλα κόμματα, και από την αρνητική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βγάλει συμπεράσματα στο δίκαιο αυτό αίτημα του λαού μας για να πληρώσει επιτέλους η Γερμανία τις πολεμικές επανορθώσεις. Το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων πρέπει να αποτελέσει, κατά την άποψή μας, και κριτήριο ψήφου ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που τη στηρίζουν. Το ΚΚΕ απευθύνεται κυρίως σε όλους τους λαϊκούς ανθρώπους, ιδιαίτερα στους αγωνιστές της αιαμικής εθνικής αντίστασης, του δημοκρατικού στρατού, στους πολιτικούς πρόσφυγες, στους απογόνους τους, στις οικογένειές τους. Καλεί σε συμπόρευση για τη διεκδίκηση των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων. Να ενισχύσουν ιδιαίτερα αποφασιστικά το ΚΚΕ, που είναι το μοναδικό κόμμα που προβάλλει, διεκδικεί με κάθε πρόσφορο μέσο και καλεί το λαό σε δράση για την διεκδίκηση όλων των γερμανικών χρεών απέναντι στην Ελλάδα. Το ΚΚΕ είναι ο μόνος πραγματικός εχθρός της Ιμπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τέτοια ήταν από τη γέννησή της. Παλεύει με συνέπεια ενάντια στις κατευθύνσεις της, παλεύει για την καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της φτώχειας, της ανεργίας, των πολέμων. Με ισχυρό ΚΚΕ μπορούμε ακόμα περισσότερο να δυναμώσουμε και τη λαϊκή διεκδικητική πάλι για τις γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις.